ήρθατε στο Ευζήν. Για τις ανθρώπινες σχέσεις θα μιλήσουμε σήμερα. Ένα πάρα πολύ αγαπημένο θέμα. Οι οποίες ανθρώπινες σχέσεις άλλαξαν μετά την εποχή του εγκλεισμού και της πανδημίας, διότι ακόμα διανύουμε τα τελευταία μένα, αλλά ακόμα διανύουμε τα τελευταία στάδια αυτής της πανδημίας που χτύπησε το παγκόσμιο πια. Και έτσι σκεφτόμενοι, θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών και ότι αν θα πρέπει να ζει μόνος του, θα πρέπει να είναι είτε ζώο είτε θεός. Εμείς λοιπόν πρέπει να επιλέξουμε και μάλλον ή θα είμαστε το ένα ή θα είμαστε το άλλο. Και αναλόγως το τι έχουμε επιλέξει, διαμορφώνεται και η σχέση με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας. Πολλά από αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον αγαπητό συνεργάτη, τον κύριο Θάνο τον Ασκητή, νευρολόγο, ψυχίατρο, ο οποίος μας δίνει πάντοτε τις καλύτερες συμβουλές. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλώς σας βρήκαμε μετά καλό από... Καλό καλοκαίρι καταρχήν. Ναι, μετά, τα είπαμε τελευταία φορά χειμώνα και τώρα χειμώνα. Λέμε καλό καλοκαίρι. Προ-κορονοϊού και τα λέμε τώρα μετά τον κορονοϊό. Πι κάπα, μη κάπα. Και ήρθα, γιατί ήμουν κι εγώ αποκλεισμένος, δεν μπορούσα να έρθω στην Κύπρο. Μάλιστα. Και μου έλειψε, δεν σας κρύβω, γιατί η Κύπρος πάντα για μένα είναι μια ιδιαίτερη νότα και παλμό ζωής στην περίοδο που κάθαμε. Τι επιλέξαμε, να είμαστε ζώα ή να είμαστε θεοί? Μόνο έτσι μπορούσαμε να τη βγάλουμε. Θεοί δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά ο καθένας στις φαντασιώσεις του μπορεί να κάνει το Θεό ή μπορεί να δημιουργεί σενάρια. Πήραμε όμως πολλά από τα χαρακτηριστικά του ενός ή του άλλου και αυτό το πράγμα διαμόρφωσε ή ξαναδιαμόρφωσε τις σχέσεις που είχαμε, είτε με τον εαυτό μας είτε με τους γύρω μας. Αν και είπατε ωραία πράγματα, τα οποία τα άκουγα στον πρόλογό σας, για τον άνθρωπο που ζει μόνο του, για τον άνθρωπο που θέλει να έχει μια παρέα. Και είναι αλήθεια ότι εμείς, και όταν λέμε εμείς Έλληνες και Κύπροι, που ζούμε σε ένα λαό που ο ήλιος, η θάλασσα, το άνοιγμα της ζωής μας επιτρέπει να είμαστε πολύ πιο εξωστρεφείς, δυστυχώς χάνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απόρρια του κορονοϊού. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή της οικονομικής ευμάρειας, μάλιστα, που ναι. Το παιδί μεγαλώνει κάτω από συνθήκες που δεν βλέπει τη γονεϊκή στοργή, τη φροντίδα, τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Μάλιστα. Και έτσι η αντίληψη για το που πάμε είναι ότι ο άνθρωπος τίνει να είναι περισσότερο μόνος του παρά με κάποιον άνθρωπο. Μάλιστα. Το βλέπουμε και δημογραφικά εξάλλου, ότι κάνουμε πολύ λιγότερα παιδιά, αλλά το βλέπουμε και σε επίπεδο ατομικότητας, που όσο συμπιέζεται η κοινωνία, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι μια εποχή ευμάρειας, ειδικά η ελληνική κοινωνία, έζησε μεγάλες αλλαγές. Έζησε μάλιστα, εποχή ευμάρειας, εποχή δυστυχίας και τώρα εποχή φόβου. Η εποχή του φόβου που ήταν η πανδημία παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, δημιούργησε συνθήκες αποκλεισμού, ευνίδιου μάλιστα αποκλεισμού, εγκλεισμού στο σπίτι που άλλαξε τελείως τη ροή των πραγμάτων. Σκεφτείτε ότι ο μέσος άνθρωπος ζει πιο πολύ εκτός από το σπίτι του παρά μέσα στο σπίτι του. Και σε σπίτια τα οποία είναι διαμορφωμένα υπό αυτό το πρίσμα, έτσι. Μικρά σπίτια, ίσα για λίγες ώρες. Πρέπει να θυμηθείτε ότι τα παλιά σπίτια, τα αρχοντικά σπίτια, είχαν τα τεράστια σαλόνια. Τεράστια, μάλιστα. Και είχαν τα δωμάτια, τα οποία κοιμόντουσαν οι άνθρωποι και μετά περνούσαν τις πιο πολλές ώρες μέσα στο σπίτι με φίλους. Ναι. Η κοινωνική συναναστροφή ήταν πρώτης αστικής μεγάλης έκρηξης. Τώρα οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζουν πολύ περισσότερο εκτός σπιτιού, στα γραφεία τους, στις δουλειές τους. Γι' αυτό και οι σχέσεις ήταν κάτω από το χαλί με τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Δεν έφερναν ποτέ στην επιφάνεια τα προβλήματα και μεγαλώνανε στερεότυπα σε έναν αστικό νευρωτισμό. Μάλιστα. Η σημερινή εικόνα τι έφερε? Έφερε ξανά τη σχέση σε μια διαπραγμάτευση καινούργια. Εμείς κάναμε μια μεγάλη μελέτη στην Ελλάδα που την ονομάσαμε crash test των σχέσεων. Θέλαμε να δούμε οι σχέσεις πώς θα συμπεριφερθούν. Είδαμε ότι η περίοδος 30 έως 50 ετών πέρασε την πιο δύσκολη φάση του εγκλεισμού, γιατί είναι και πιο παραγωγική πιο περίοδος. Παραγωγική, είναι η περίοδος που έχει δουλειά, που έχει γάμο, που έχει μικρά παιδιά. Άρα μέσα σε ένα σπίτι όλοι αυτοί που δεν είχαν μάθει να ζουν έτσι τόσο κοντά και τόσο εγκλωβισμένα, βρέθηκαν σε μια συγκρουσιακή εικόνα. Και υπήρξε και μια άλλη πλευρά. Η πλευρά της ψυχολογίας. Οι άνθρωποι είχαν φόβο για τη σεξουαλικότητά τους. Μπορούμε να έχουμε σεξουαλικές επαφές. Δεχτήκαμε χιλιάδες τηλεφωνήματα. Πόσο επηρέασε ή θα επηρεάσει και στο ευρύτερο μέλλον. Επηρεάζει και το καλοκαίρι που έρχεται. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Γιατί ο κορονοϊός βρίσκεται παντού.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, παρότι ακούγεται λίγο τραγικό και είναι σαν να απειλούμε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η σεξουαλικότητα έχει σχέση με τη μόλυνση. Πρέπει να προσέξει λοιπόν κάποιος ο οποίος θα είναι κυνηγός του φλερτ ή θα έχει ευκαιριακές σεξουαλικές επαφές και νομίζω ότι η καλύτερη συνταγή είναι η μονογαμία. Επιστρέφουμε πάλι στο κλασικό ρητό ότι ο μόνιμος σύντροφός μου είναι ο καλύτερος εραστής μου. Μάλιστα. Αρκεί να το ξέρω και να το διεκδικήσω αυτό. Mm-hmm. Γιατί εκεί λίγο χανόμαστε. Τι γίνεται όμως με τις ότι νέες δεν γενιές. Θέλουμε να δούμε με τον σύντροφό μας. Τις νέες γενιές που είχαν μάθει. Που είχαν μάθει στα one night stand, που είχαν μάθει με τα application, που είχαν μάθει να κάνουν την προσέγγιση, βέβαια την κάνανε εκ του μακρόθεν την προσέγγιση. Αυτό κέρδισε. Αυτό ήταν το μόνο, το μόνο δετικό. Και κέρδισε πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα της ζωής μας και σεξουαλικότητα. Εμείς δεχτήκαμε επίσης πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ήταν ζευγάρια, αλλά δεν μένανε μαζί. Mm-hmm. Αποκλείστηκα λοιπόν στην περίοδο του εγκλεισμού και φοβηθήκαν ότι θα χαθεί η σχέση τους. Και είπαμε χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο. Mm-hmm. Το διαδίκτυο είναι μια ζωντανή πηγή πληροφορίας όταν ψάχνεις την ανθρώπινη σχέση. Mm-hmm. Όταν διεκδικείς μόνο την εγωπάθειά σου, ένα ψεύτικο ρόλο γιατί το Facebook και όλα αυτά τα οποία φαινόμενα καταγράφουν μια συμπεριφορά που ο άνθρωπος θέλει πιο πολύ να προβάλλει ένα ψεύτικο εγώ από αυτό που αισθάνεται ότι είναι ή του ανήκει ή διεκδικεί, τότε το διαδίκτυο, αν είναι προς το ψεύτικο, είναι λάθος. Ναι, αν είναι όμως προς την ανάγκη να βρω τον σύντροφό μου, γιατί ξέρετε πόσοι άνθρωποι δεν μένανε μαζί. Εφηνιδιάστηκα λοιπόν από τον απότομο, γιατί και στην Ελλάδα όπως και εδώ αυτά έγιναν ξαφνικά. Όταν είδαν ότι οι αριθμοί κόντευαν να φτάσουν σε επίπεδα επικινδυνότητας να έχουμε διασπορά της πανδημίας, είπαμε τέλος, λογκάουτ, όλοι κλεινόμαστε στο σπίτι. Mm-hmm. Άρα αυτές οι σχέσεις δοκιμάστηκαν. Mm-hmm. Λίγο πήγε το ρητό, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα δυσμενιούνται, αλλά το Facebook ή το Skype έδωσε τη δυνατότητα, όχι μόνο στην τηλεεργασία, ξέρετε ότι αλλάζει πάρα πολύ και ο ρυθμός της ζωής, η ψυχολογία των ανθρώπων με τα ψηφιακά δίκτυα, μέσα από τον κορονοϊό, έδωσαν νέες ευκαιρίες να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε με λιγότερη τριβή, απώλεια χρόνου και κόστους. Αρκεί να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αυτά τα πράγματα. Θα τα υιοθετήσουμε καλές εκ των πραγμάτων, γιατί αυτό θα κρατήσει, κυρία Βασιλάκη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι ο κορονοϊός τελειώνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Οι όλες μελέτες δείχνουν ότι κυνηγάμε το εμβόλιο. Θα ήταν αφελές αν πιστεύε όλος ο κόσμος, αν πιστεύουμε μάλλον ότι θα τελειώσει. Κυνηγάμε το εμβόλιο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό θα, για να σταθεροποιηθεί στη μαζική πληροφορία, δηλαδή να γίνει χώρος παραγωγής για τον λαό, για τον κόσμο, θα απαιτηθεί πάνω από ένας χρόνος. Άρα ένα χρόνο θα είμαστε στο φόβο. Mm-hmm. Θα έχουμε πιθανή τη μόλυνση. Η Κύπρος ευτυχώς πάει πάρα πολύ καλά. Είναι από τις χώρες που είναι τελείως πράσινη. Ευτυχώς, και δείχνει ότι βέβαια και μικρή κοινωνία οριοθέτησε γρήγορα τα πράγματα. Και η Ελλάδα θα έλεγα ότι πέτυχε, πέτυχε εξαιρετικά νούμερα. Mm-hmm. Πρέπει τώρα όμως να διαφυλαχτούμε, επειδή και ο τουρισμός μπορεί να μας δημιουργήσει την εισβολή. Ακριβώς, τι γίνεται με τον τουρισμό τώρα. Και την ψυχολογία μας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν, το έχουμε στα γραφεία μας, έχουν γεμίσει νοσοφοβίες. Δηλαδή, ένας βήχας δεν σημαίνει έχω κορονοϊό ή ένας πυρετός έχω κορονοϊό. Δηλαδή, σήμερα έχουμε δημιουργήσει κορονοφοβικούς. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και σου λένε μήπως έχω αυτό, έχω δύσπνοια. Έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία μας, όχι μόνο και, αλλά και προς τον εαυτό μας τον ίδιο. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει δηλαδή αλλάξει. Ναι. Και εδώ θέλω να σημειώσω πάλι ότι η σχέση δεν κέρδισε. Δυστυχώς, αυτό το κλείσιμο μέσα στο σπίτι δεν κέρδισε τη συντροφικότητα, δεν έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά. Δεν τους έφερε πιο κοντά. Όχι, δεν τους έφερε πιο κοντά. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές, δομικές αλλαγές. Δεν θέλω να σας φέρω έτσι απεσιοδοξία στην χώρα του ήλιου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν αλλάξει σημαντικά. Έχουν διαφοροποιηθεί. Δηλαδή, είναι εκείνοι που αναζητούν συντρόφους, θέλουν το συνέστημα, αν κάνετε μια μελέτη, θα δείτε ότι όλοι υπογράφουν συνέστημα, συνέστημα, συντροφικότητα, συνέστημα. Να. Πρακτικά όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν πολύ την ατομικότητα, την ατομική εγωκεντρική στάση ζωής. Βγάζουν άμυνες, λοιπόν. Και η δύναμη του ανθρώπου είναι να κερδίζει από τα λεφτά του που περιορίζονται, γιατί αυτά ξέρετε έχουν σχέση με το χρήμα. Σίγουρα. Με το χρήμα, με την ύλη, με την εργασία, με την ανασφάλεια, το φόβο που καθένας βιώνει. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί καθορίζουν τον τρόπο που οι ανθρώπινες σχέσεις δυσκολεύουν. Παρόλο ότι ο άνθρωπος, όπως είπατε, είναι συντροφικός. Πραγματικά από τα γονίδια του, από την ενδομήτρια ζωή του, έχει ανάγκη τη συντροφική ζωή που το βλέπουμε στη μέση ηλικία. Γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι στη μέση ηλικία? Δεν χωρίζουν για το σεξ. Σήμερα το σεξ το βρίσκεις πολύ εύκολα, παντού. Είναι το πιο εύκολο πράγμα.
χωρίζουν γιατί δεν έχουν ένα σύντροφο να επικοινωνήσουν. Μάλιστα. Κυρίως οι γυναίκες. Οι γυναίκες πάντα πιο εγκεφαλικές. Είμαστε πιο εγκεφαλικές. Χαρακτηρίζουν τη συναισθηματικότητά τους μέσα από την ποιότητα της σχέσης ως προς τη φροντίδα, το ενδιαφέρον, τη συναισθηματική παρέα, δηλαδή τη συντριφιά δύο ανθρώπων. Ο άντρας με το σεξ είναι πιο δεμένος και ίσως η γυναίκα αυτό πρέπει πάντα να το θυμάται. Εγώ το λέω όχι ως ειδικός, αλλά η γυναίκα που είναι έξυπνη πρέπει να καταλαβαίνει ότι ο άντρας θέλει να έχει σεξουαλική ζωή. Η γυναίκα πολλές φορές παρασύρεται από τα συναισθηματικά και λογικά της κριτήρια. Τα παιδιά της όταν είναι πιο μικρή, όταν μεγαλώσει πια το οικογενειακό περιβάλλον και μείνουν οι δυο τους. Το που λέμε το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, το έχετε ακούσει. Τα παιδιά φεύγουν, πανεσπουδάζουν. Το έχουμε βιώσει. Το έχουμε βιώσει όλοι. Όλοι, όλοι. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εκεί είναι το εγώ και εσύ. Μάλιστα. Και αυτό το εγώ και εσύ απογυμνώνεται. Άρα είναι ενδιαφέρον να δούμε εκεί τι γίνεται, πώς διαχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε υψηλό ποσοστό χωρισμών. Και ο χωρισμός δεν είναι ξαφνικά γιατί ανακάλυψα ότι δεν μου αρέσεις ή δεν μου μιλάς ή δεν εκφράζεσαι. Γιατί έχω μια κόπωση από τα χρόνια που πέρασαν. Που είχαμε βέβαια κενά, συναισθηματικά κενά, γιατί η σχέση δεν ξεκινάει στα 50, στα 60. Ας σκεφτούμε ότι παντρευόμαστε πια κατά μέσο όρο πάνω των 30 ετών και οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν περάσει τα 30 για να παντρευτούν. Ακόμη η Κύπρος στα χωριά της, στις μικρές κοινωνικές ομάδες, κρατάει πιο χαμηλά τα νούμερα και κάνουν και πιο πολλά παιδιά. Και υπάρχει και μια τάση συντηρητισμού. Δηλαδή, πέσα από το κλίμα αυτό, θα σας πω ότι ένα φως που φαίνεται είναι ένας περίεργος συντηρητισμός. Ο οποίος αν αυτός εδραιωθεί, και όταν λέω συντηρητισμό για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ θυσκοληψίες ή επιστροφή στο παρελθόν ή σε αυστηρές παραδοσιακές ρίζες και εγγραφές, δεν θα γίνει αυτό. Η ζωή τρέχει πάντα. Υπάρχει μια τάση όμως και οι νέοι άνθρωποι να δίνουν αξίες στην επικοινωνία, στη συναισθηματική σχέση. Υπάρχουν πολλοί που κλείνουν το Facebook, δηλαδή αρχίζουν πια να αντιλαμβάνονται αυτά τα συστήματα είναι πολύ ψεύτικα και πολύ παροδικά και ναρκισιστικά. Και ο καθένας μπορεί να προβάλλει ένα ψευτικό και να παίξει με αυτό. Άρα έχουμε και μια νέα γενιά, πιο σκεπτόμενη, η οποία αναζητάει την ποιότητα, την επικοινωνία, τη συντροφικότητα, την καλή σεξουαλική ζωή, που είναι η μονογαμία. Σας το λέω μετά από πολλά χρόνια εμπειρία ζωής, ότι όλοι οι άνθρωποι με τον σύντροφό τους έχουν την καλύτερη σεξουαλικότητα, όταν όμως την διεκδικούν, την εκφράζουν και την αναζητούν. Γιατί πιο πολύ εκεί χάνονται. Μπαίνουν στη ρουτίνα ότι είναι δεδομένη σχέση. Μάλιστα, ότι εγώ και εσύ ανήκουμε ένα στον άλλον, άρα δεν έχω λόγο να σε διεκδικήσω. Κιόλας, καθημερινή τριβή. Μας λυγίζουν τα προβλήματα. Κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ένα πρόβλημα στη ζωή μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όμορφο πρόβλημα, αλλά πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το οποίο, αν δεν πάω το διαχειριστούμε σωστά, θα μας φέρει κόπωση, θα μας φέρει ένταση, σύγκρουση, πιθανά και χωρισμό. Και το τελευταίο κομμάτι και το πιο σημαντικό είναι που είναι το εγώ. Δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι μετά τη δεκαετία του 80, που αναπτύχθηκε μια απελευθερωμένη σεξιστική αντίληψη για την κοινωνία, οι άνθρωποι έκτισαν πάρα πολύ το υπέρεγο. Μάλιστα. Δηλαδή, έλα εσύ να με υπηρετήσεις. Μάλιστα. Όχι να δέσουμε μια ζωή, μια όλα σχέση. Όλα ξεκινούσαν από εμάς και προς τα έξω. Γι' αυτό και η κατάθλιψη πήρε επίσης την ανοιούσα. Ναι. Τι είναι κατάθλιψη? Είναι ένα ψυχικό φαινόμενο ματέωσης. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπω ότι η ζωή μου δεν έχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι το μυαλό μου δεν συγκεντρώνεται καλά. Ή βάζω πολύ περίεργους, πολύ μάλλον άπιαστους στόχους, τους οποίους δεν φτάνω ποτέ. Ναι, σωστά. Οπότε οι προσδοκίες μας. Οι προσδοκίες. Οι οποίες προσδοκίες έρχονται όμως και από ένα σύστημα το οποίο σε παγιδεύει σε υψηλές προσδοκίες. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι το χρήμα και η ύλη. Ακριβώς. Είναι η κοινωνία έτσι όπως διαμορφώνεται. Αν μου πείτε σήμερα ποιος είναι ο Θεός, είναι η ύλη. Η ύλη. Η ύλη είναι ο Θεός. Αν βάλουμε πραγματικά ρεαλιστικά τα κριτήρια. Ο άνθρωπος τι διεκδικεί? Διεκδικεί την επιτυχία. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να πεις στο παιδί σου πρέπει να πετύχεις καταρχήν γιατί για να επιβιώσεις. Ναι, πρώτο ναι. κριτήριο. Δεύτερον, όχι γίνεσαι άπλιστος, όχι για να μην τελειώνεις ποτέ, γιατί εδώ δεν μας κυνηγάει μόνο ο κορονοϊός, μας κυνηγάει και ένα περιβάλλον. Ναι. Το οποίο το έχουμε σχεδόν καταστρέψει. Μας κυνηγάει μια γη που υπεθερμαίνεται και μια ζωή που αρχίζει να αντλεί μέσα από το φόβο, από την εικόνα της γης, αρνητικά μηνύματα. Ζούμε πιο πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν πια γέροι και γριές, το ξέρετε καλά αυτό, ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν γερνάει, δεν φαίνεται πια ο παλιός γέρος και η γριά που ξέραμε στα γριά της Κύπρου, στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το μοντέλο και ζει σήμερα ο καθένας μια πολύ πιο ανοιχτή ζωή, αν θέλει, αρκεί να είναι όριμος, συνειδητοποιημένος και με έναν σύντροφο. Δηλαδή, εγώ δεν κατηγορώ αυτόν που χωρίζει, χρεώνω αυτόν
που μένει μόνος του. Αυτό που το είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή. Ναι. Ότι δεν πρέπει να μείνεις μόνος. Mm-hmm. Η μοναξιά είναι νόσος. Δηλαδή, άλλο το να επιλέξω μια περίοδο, να θέλω να δω τον εαυτό μου, να απολαύσω τις δικές μου ψυχικές ανάγκες, και άλλο να ζω μόνος γιατί φοβάμαι να επικοινωνήσω με έναν άνθρωπο, και το βλέπουμε και στα νέα παιδιά αυτό. Θα δείτε σήμερα 20-άριδες, 25-άριδες που έχουν ένα αίσθημα δειλίας. Ναι, αυτά όμως είναι τα παιδιά που μεγάλωσαν την εποχή της άνθησης της τεχνολογίας, της πληροφορίας που τους δημιούργησε εκείνο το υπόβαθρο η κοινωνία στο να κλειστούν απέναντι και να μιλάνε με έναν υπολογιστή. Οπότε ξαφνικά χάσανε το λόγο. Χάσανε, ακριβώς. Ναι, οπότε οι γενιές αυτές, και θεωρώ ότι αυτές οι γενιές. Βάλτε μου και μια άλλη σελίδα όμως. Βάλτε μου και τη γυναίκα πόσο άλλαξε. Ναι, βέβαια. Σήμερα τα αγόρια φοβούνται πάρα πολύ τα κορίτσια. Βέβαια άλλαξε η γυναίκα. Πήρε τα ενία η γυναίκα. Βεβαίως. Το ασθενές φίλο δεν υπάρχει πια. Ακριβώς. Δεν υπήρχε ποτέ το ασθενές φίλο. Δεν υπήρχε. Ήταν ένας φαλοκρατικός μύθος. Ναι. Η ιστορία μας έχει ανάγκη να φτιάχνει μύθους και στερεότυπα. Μάλιστα. Ο άντρας ήταν φαλοκράτης γιατί ήταν πολεμιστής. Ναι. Είχε τα όπλα. Είχε την εξουσία στα χέρια του. Που ήταν η ζωή και ο θάνατος. Mm. Η γυναίκα όμως πάντα είχε τη μεγάλη χάρη της μητρότητας. Η ευλογία του Θεού ποια είναι, έτσι, είναι η ζωή η ίδια. Ναι, η ίδια η αναπαραγωγή. Η μητρότητα σήμερα αναπληρώθηκε από ένα ρόλο που η γυναίκα ήθελε να γίνει ο άνδρας. Mm-hmm. Δηλαδή μετά τη δεκαετία του 60 του 70, αν δείτε και τα ιστορικά δεδομένα των επαναστατικών μορφών της κοινωνίας, Αμερική, Αγγλία, μουσική, έφεραν εκείνη την εποχή μια μεγάλη επανάσταση στα δύο φύλλα. Τα έφεραν πολύ κοντά, τα εκφύλησαν στην ουσία. Mm-hmm. Και εκεί η γυναίκα κέρδισε το έδαφος αντιγράφοντας στερεότυπες κοινωνικές λογικές που διατηρούσε ο άνδρας από την εποχή του πολέμου, αλλά στην εποχή της ειρήνης έχασε τον εαυτό του. Θεωρείτε ότι αυτή η πανδημία, αυτή η απότομη έκρηξη που ήρθε και σκέπασε όλο τον κόσμο, θα εκτονωθεί κάπου σε ψυχολογικό επίπεδο? Ναι. Θα υπάρξει κάτι σαν επανάσταση κάπου που θα το δούμε μετά από λίγα χρόνια και θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή και να δώσουμε εδώ τις αιτίες? Ναι. Καταρχήν θα σας πω ότι έχουμε ένα θετικό και ένα αρνητικό. Mm. Το θετικό ότι έχουμε σήμερα πιο οργανωμένες δομές ψυχικής υγείας, που ένας άνθρωπος που αισθάνεται άγχος, η φοβία, η ανησυχία, η νευρικότητα, η κατάθλιψη ή και κακή διάθεση, επισκέφεται πιο εύκολα, είναι πιο εξοικειωμένος με έναν ειδικό ψυχικής υγείας από ό,τι πριν από 20-30 χρόνια. Ναι, αλλά και οι εθνικές δομές είναι τέτοιες που υποστηρίζουν. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγάλο μήνυμα. Mm-hmm. Αυτό που είπατε μόλις τώρα. Mm-hmm. Ότι είδαμε την ανάγκη να έχουμε καλά κρατικά συστήματα υγείας. Μάλιστα. Δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που το λέτε γεσί, εμείς το λέμε εσύ, η πραγματικότητα είναι ότι αυτός είναι ο πυλώνας σε αυτές τις μεγάλες εξάρσεις απειλής της ζωής, που είναι μια πανδημία. Και πανδημίες διαχρονικά, όπως βλέπετε, στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν. Και μάλιστα οι προφητικές, αλλά επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι πανδημίες θα συνεχιστούν. Είμαστε 7,5 και πάμε για 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη, στον πλανήτη. Άρα είναι φυσικό να έχουμε επιπτώσεις και πολλούς κραδασμούς που απειλούν τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας λοιπόν και το Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά σε συνεργασία και με την ιδιωτική ιατρική, που δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Όχι, φυσικά. Δηλαδή, όλοι εγώ νομίζω ότι η ιατρική είναι μία και δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Προστατεύουν σήμερα περισσότερο την ανθρώπινη ζωή και με καλύτερη φαρμακολογία και με πιο εξειδικευμένους γιατρούς. Το μεγάλο μυστικό όμως είναι, αυτό που βάλαμε πιο πριν, είναι πώς ο άνθρωπος καταραίει πίσω από το φόβο μιας πανδημίας που απειλεί τη ζωή του και την απειλεί πραγματικά. Εσύ. Και βλέπετε, έχουμε δύο ομάδες. Την ομάδα κινδύνου, που είναι υπερβολική, και το είδαμε και σε μια μελέτη που κάναμε, ότι μέσα σε ένα ζευγάρι ο ένας ήταν υπερσχολαστικός, με την καθαριότητα, με τη φροντίδα, ο άλλος ήταν αμελής. Λέει, σιγά τώρα που θα κολλήσω εγώ κορονοϊό, και τι είναι ο κορονοϊό, με γρήπη απλή είναι, και σιγά. Αυτό λοιπόν δημιουργεί επιπτώσεις επάνω σε μια κοινωνία που διαμορφώνει μια αντίληψη από μια πλευρά: δεν μας αγγίζει τίποτα, είμαστε άτρωτοι, ή φεύγουμε με 10 μπουκαλάκια ενώπιον μας στην τσέπη, 22 γάντια και 5 μάσκες για να τρέχουμε πίσω από το φόβο. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το μεγαλύτερο επίπεδο, και με επιτρέπετε να το πω και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, είναι η εκπαίδευση. Mm-hmm. Ξέρετε που υστερούμε, και οι δύο χώρες υστερούμε. Υστερούμε και στα πανεπιστήμια, το βλέπω, αλλά και στα σχολεία το έχουμε δει. Εγώ υπήρξα 3 φορές σύμβουλος σε Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα και έβλεπα ότι ο τομέας εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, εκπαίδευσης γνώσεων, δηλαδή να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Mm-hmm. Πώς μπορεί να προστατεύσεις τον εαυτό σου στην καθημερινή σου πρακτική. Εμείς όμως, σαν
σαν δυτική, σαν δυτικός πολιτισμός, είχαμε αυτή την κουλτούρα. Έχουμε την εκπαίδευση της υγείας, την αγωγή της υγείας, το να πλύνουμε τα χέρια μας, το να είμαστε. Άλλες όμως, άλλοι λαοί δεν την έχουν. Ναι. Ας πούμε, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι το... Κοιτάξτε, αυτές είναι οι χώρες που έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο σε υποανάπτυκτες λογικές. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί έχουν φοβερά προβλήματα δημογραφικής κατανομής και κοινωνικής πορείας. Ναι. Οι περίφημες φαβέλες που έχετε ακούσει, έτσι. Εκεί είναι αιστείες μολύσεων. Ναι, και ναι. Οι συνθήκες υγιεινής δεν υπάρχουν. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πολύ μακριά από εμάς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όχι, απλά εμείς αντιδράσαμε πολύ σωστά. Ναι, 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 ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, η αγωγή υγείας συσχετίζεται με την πρόληψη της ζωής. Μάλιστα. Δηλαδή στο παιδί που καπνίζει, ναι. Που πίνει ανεξέλεκτα αλκοόλ. Εκεί οι νόμοι έπρεπε πολύ πιο αυστηροί. Στη σεξουαλική προφύλαξη, που ακόμη δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Ναι. Στα θέματα αντισύλληψης. Αν παίρνετε νεαρές γυναίκες έφηβες, που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή. Ξέρετε ότι σήμερα ξεκινάει η σεξουαλική ζωή στα κορίτσια περίπου στα 13,5 με 14 χρόνια ζωής τους και στα αγόρια συν πλην εκεί. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε μάλιστα. Λοιπόν ότι η ρυθμή αυτή που το ίντερνετ ανέπτυξε μια φοβερή ταχύτητα και ανεξέλεγκτη, δηλαδή, εμείς ως πολιτεία πρέπει να βάλουμε πιο πολύ τη δομή της δράσης. Μάλιστα. Και θα μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, πάντα την ενδιαφέρουσα. Ναι, ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο τη γνωστή πάντοτε ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.